Όμως. Αφού είναι σαν την υπάρχει αυτό. Κυρία Σάλεχα, είναι δυνατόν. Είμαστε πολύ ανοιχτοί. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Είμαστε... Όχι, είναι, δεν είναι πολύ σημαντικό. Εδώ δεν καταλαβαίνόμαστε. Είναι πολύ γίνει. Σημαντικό. Εμείς σας ρωτάμε άλλα, εσείς απαντάτε άλλα, ο κύριος Πουλάκης λέει άλλα. Όχι, εμείς σας ρωτάμε. Ρωτάτε, κύριε Οικονόμου, εμείς περιμένουμε από το Πασόκ τώρα, όπως μας είχε υποσχεθεί, μια επαναδιαπραγμάτευση προς το προοδευτικό. Ναι, αλλά και η συζήτηση που κάνουμε ως προς το ελάτε είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Ωραία, το αυτό δεν έρχονται. Πάει αυτό, τελείως. Όχι, να το ακούσουμε πολύ καθαρά ότι δεν έρχονται. Μα δεν έρχονται, το ξέρουμε. Πρέπει να το ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά αυτό. Δεν έρχονται. Δεν ξέρω. Όταν τελειώσει, θέλω να πω κάτι. Από τη στιγμή που θέλουν, γιατί για να έχουν άποψη για το ποιο είναι ο διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, έπρεπε να υπάρχει Τράπεζα τη Ελλάδο, έπρεπε να μπορεί να συνεχίσει και πρέπει τώρα να εφαρμόσει και μια πολιτική η οποία είναι η κυβερνητική πολιτική. Α συνδιαμορφώσουμε λοιπόν, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν είναι δικοματική. Τι είναι? Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Είναι μια κυβέρνηση για να μπορέσουμε να βγούμε. Δηλαδή πρέπει να διευρυνθεί η βάση. Πρέπει να διευρυνθεί. Εδώ είναι άλλο Παπαγγελία. Δεν είναι αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρετε. 31% εθνικής ενότητας, κυρία Σάλεχα. Ελάτε να γίνει μεγαλύτερο. Καλείτε και το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το 71% που είναι απέναντι, πού ακριβώς το είδατε? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να κάνετε? Είδατε πόσο δίκιο είχε ο πρόεδρος Πασόκ όταν έλεγε ότι δεν μπορεί η ψήφος στις ευρωεκλογές να είναι χαλαρή, γιατί μετά θα έρθουν αυτοί που δεν θέλουν να βγούμε από την κρίση και θα επιμένουν στο ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση, πρέπει να πέσει κυβέρνηση, πρέπει να μην προχωρήσουμε. Ωραία. Αυτά, και... αυτά όλα. Και πήγατε από το 12.30 στο 8. Θα μας πείτε την ουσία.